Νέα ναι, λοιπόν, πάγια, λοιπόν, ναι, 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 ναι. πάγια ρύθμιση για τι αρρύθμιστε, δηλαδή βεβαιωμένε οφειλέ σε εδώ η τελωνία, πρόστιμα, ε, πολεοδομικά πρόστιμα του Δήμου ή φόρη κληρονομιά. Θα δούμε παρακάτω ότι διαφέρει ο αριθμό των δόσεων, αν είναι τακτικέ ή έκτακτε. Mm -hmm. Σε 24 δόσει λοιπόν στην επόμενή μα κάρτα για τι τακτικέ, δηλαδή φόρο εισοδήματο, ένφια και ΦΠΑ, θα, θα δώσουμε και ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμο. Λεγείων από την πάγια ρύθμιση μέχρι τώρα των 12 που ήταν και πάμε ακριβώς. εδώ. Γιατί δεν μπορούσε ο κόσμο να ανταποκριθεί. Δηλαδή, πολλέ φορέ και το είχαμε πει και σε επίπεδο εξοδικαστικού κτλ. Ρωστό. Χάνανε την πάγια ρύθμιση των 12 γιατί ήταν πολύ μικρό ο αριθμό. Έχουμε λοιπόν μία οφειλή, α πούμε, 2 χιλιάρικα. Αυτό, επειδή είναι οφειλή του ΕΝΦΙ, αριθμίζεται σε 24 δόσει γιατί είναι τακτική. Ε, υπάρχει ένα επιτόκιο 6% και όχι 5%, γιατί το 5%, 4,95% για την ακρίβεια, είναι για δόσεις, ε, μέχρι, ε, μάλλον μέχρι 12 δόσεις. Και η μηνιαία δόση βγαίνει γύρω στα 88,50. Okay. Ε, σε αυτό ο τόκος είναι 120 ευρώ. Υπάρχει βέβαια μία μείωση αν είναι συνεπής ο φιλέτης. Οπότε ουσιαστικά ο τόκος είναι γύρω στα 90 ευρώ. Είναι χαμηλότερος. Okay. Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε πριν για τις έκτακτες. Δηλαδή για τις 48. Που εδώ αφορά βέβαια φόρο κληρονομιάς και πρόστιμα. σω εδώ βοηθήσει και όλου αυτού που είχαν μπει στο κίνημα Δεν πληρώνω για την κληρονομιά. Ναι, δεν και που, τα χρήματα. Ναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αποδέχεται κιόλα στην κληρονομιά για συναισθηματικού λόγου και βρίσκεται μετά να πληρώνει. Mm. Εδώ λοιπόν ξεκινάει όλο αυτό από το Γενάρη με το νέο έτο. Η ελάχιστη δόση θα είναι τα 30 ευρώ. Υπάρχουν αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια τα οποία θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Αλλά είναι πολύ βασικό ότι δεν αποδεσμεύεται ο τραπεζικό λογαριασμό όπω σε άλλε διαδικασίε. Δηλαδή, ό,τι επιπλέον ποσό B, δεσμεύεται. Ε, κρατεί, δεσμεύεται για απομείωση της οφειλής και η φορολογική ενημερότητα δίνεται υπό όρου, δηλαδή ε, ε, προσημείωση υποθήκης ενώ σε περισσότερα κίνητα του οφειλέτη